βίντεο ντοκουμέντο με τα εφιαλτικά δευτερόλεπτα που οδήγησαν στο θάνατο το 34χρονο Νεκτάριο, πατέρα ενός μικρού παιδιού, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του, την τοπική κοινωνία στο καλό χωριό, αλλά και τα ζωνιανά όπου καταγόταν. Το πρωί μας πήραν τηλέφωνο, μας ενημέρωσε ότι έγινε ένα δυστύχημα στο Κοκκίνη Χάνη και ήρθαμε και είδαμε τα συντρίμια και τα μάξι ήταν στον τοίχο σε κατάσταση πολύ τραγική. Τα ξεκαθαρίσαμε και δυστυχώς ο άνθρωπος, από ό,τι έμαθα, δεν τα κατάφερε. Ήταν πολύ, έτρεχε πάρα πολύ, λιγιώδη ταχύτητα. Άκουσα μονάχα ότι κάποιο παιδί από το καλό χωριό, αν δεν κάνω λάθος, καταγωγή από το καλό χωριό, έτρεχε, παρέσυρε δύο αυτοκίνητα και βρέθηκε σε ένα τυχείο όπου και έχασε τη ζωή του. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα στην περιοχή του Κοκκίνη, στην παλιά Εθνική Οδό, μια ανάσα από στάση περαστικού λεωφορείου και από ταβέρνα. Εδώ ακριβώς είχε σταματήσει ένα αυτοκίνητο ένας πελάτης απέναντι του Δήμητρα, το οποίο το τράκαρε και του διέλυσε τον αριστερό τροχό. Φεύγει και πάει και πέφτει εκεί παρακάτω σε ένα άλλο αυτοκίνητο πάνω και αυτός έφυγε και πήγε και έπεσε και διέλυσε τον κάδο, διέλυσε τη στάση, έσπασε το τυχείο. Ο οδηγός του 4x4 έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, συγκρούστηκε με δύο σταθμεμένα οχήματα και αφού ακολούθησε μια τρελή πορεία, προσέκρουσε σε τυχείο με τον ίδιο να αφήνει την τελευταία του πνοή. Ο άτυχος οδηγός κατευθυνόταν από Χερσόνησο προς Ηράκλειο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα πριν χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσκρούσει με σφοδρότητα σε τυχείο. Η αστυνομία το προείπε ότι ήταν πάνω από 130 χιλιόμετρα, 140, 130. Φανταστείτε ότι οι ζάντες του είχαν κόψει τη μέση. Ευτυχώς που δεν ήταν στη στάση οι τουρίστες. Φτιάξανε το δρόμο, τον κάμανε ωραίο το δρόμο, αλλά εμείς δεν είμαστε άνθρωποι για τέτοιου δρόμου. Το κουρίο ταχύτητα έχει. Εδώ είναι μέσα, είναι κατοικημένη περιοχή και έχει 60. Αλλά αυτός πρέπει να τρέχει όχι με 60, ούτε 160, πάνω από 200. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός εξφενδονίστηκε από το όχημα, ενώ η 22χρονη, η οποία επέβαινε στο ίδιο όχημα, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέβη άμεσα στο σημείο, όμως ήταν ήδη αργά για τον οδηγό. Σε 5 με 10 λεπτά περίπου ξεψύχησε. Έφυγε πώς έφυγε μέσα από το αυτοκίνητο, είναι τόσο πολύ παράξενο, γιατί δεν φαινόταν, είχε μια πολύ μικρή τρύπα και από εκεί μάλλον πετάχτηκε, γιατί ίσως δεν φορούσε ζώνη, ενώ η κοπελίτσα που ήταν μέσα τη βγάλαμε σώα. Αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα και πάνω απ' όλα, ειδικότερα τώρα που φτιάχτηκε ο δρόμος έτσι, που ασφαλτοστρώθηκε επιτέλους, είναι να φτιαχτούν κάποια σημεία, αλλά καταρχήν πρώτα και πάνω απ' όλα να γίνει η σήμανση, η διαγράμμιση. Η Κρήτη μετρά 15 νεκρούς από την αρχή του χρόνου. Πρόκειται μάλιστα για το δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο μέσα σε λίγες ώρες, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης, μια 52χρονη ρεθυμιώτισσα άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο, όταν το γιο ταχύ που οδηγούσε συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα στα 3 μοναστήρια, στον κόμβο σπηλίου.